τέρμα στις υπερβολικές χρεώσεις του γάλακτος, έβαλε ο Υπουργός Εμπορίου Νεοκλής Ηλικιώτης. Η τελευταία αύξηση των 9 σέντ ανά λίτρο ξεχύλισε το ποτήρι και ανάγκασε τον καθήλυ αρμόδιο Υπουργό να εκδώσει νωρίς το πρωί διάταγμα με το οποίο καθορίζεται ανώτατη λιανική τιμή 1,41 ευρώ το λίτρο και ανώτατη χοντρική τιμή 1,32 ευρώ το λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στόχος του Υπουργού Εμπορίου η πάταξη των φαινομένων εσχροκέρδειας που παρατηρήθηκαν τους τελευταίους μήνες εις βάρος των Κυπρίων καταναλωτών που βλέπουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό να αυξάνεται μέρα με τη μέρα ολοένα και περισσότερο. Το διάταγμα του Υπουργού θα τεθεί σε εφαρμογή από την ερχόμενη Δευτέρα και θα είναι διάρκειας ισχύως 45 ημερών. Σύμφωνα με έρευνα του Αντένα, η τιμή του γάλακτος τις τελευταίες ημέρες παρουσίαζε τεράστιες διακυμάνσεις, με τη χαμηλότερη να φτάνει το 1 ευρώ και 35 σέντ ανά λίτρο και την ψηλότερη το 1 ευρώ και 70 σέντ. Να σημειωθεί ότι οι υψηλότερες τιμές στην τιμή του γάλακτος εντοπίζονται στους φούρνους και οι χαμηλότερες στις υπεραγορές.